Με έναν 40χρονο, η τύχη του οποίου είναι σε δύσκολη κατάσταση, σε κρίσιμη κατάσταση, κατάσταση της υγείας. Ναι, πράγματι. Ναι, που βγήκε από το αυτοκίνητό του φλεγόμενος, λέγοντας ότι καίγεται. Ένα περίεργο περιστατικό θα το χαρακτήριζα. Βεβαίως, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε ειδική μονάδα εκτραυμάτων στη Θεσσαλονίκη. Χρειάστηκε να διακομιστεί εκεί, άρα φαίνεται και η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του. Τώρα, τα πρώτα στοιχεία λένε ότι προφανώς αυτοπυροπολήθηκε. Και γιατί τα λέμε αυτό? Γιατί το αυτοκίνητο δεν έχει πουθενά εστία φωτιάς. Άρα ή είχε αποφασίσει, δεν ξέρουμε τι, δηλαδή ό,τι και αν λέμε είναι σενάρια. Οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι ένας άνδρας νωρίς χθες το απόγευμα σταμάτησε το όχημά του στον παράδρομο της Εθνικής Βόλου Λάρισας και σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα διερχόμενοι οδηγοί τον είδαν κυριολεκτικά να ορλιάζει από τους πόνους και το σώμα του να φέρει σοβαρά εγκάβματα. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, διασώστης του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, τον μετέφερε στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου Βόλου και από εκεί, αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε ο άνθρωπος, έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για να μεταφερθεί στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας για τα αίτια και αυτού του περιστατικού. Μάλιστα, τώρα σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνθρωπος έλεγε με κάψανε και πριν σταματήσει δηλαδή εκεί στον παράδρομο, φέρεται να έτρεχε πάρα πολύ με το αυτοκίνητο. Έτσι, κουρνάδες τα λοιπά. Να το δούμε τι έχει γίνει, να γίνει καλό άνθρωπος. Είναι η διαδικασία σε έρευνα, οπότε. Πολύ παράξενο η υπόθεση, ναι. Ναι, αναφέρουμε κυρίως σε επίπεδο τι λέει το ρεπορτάζ και όχι τι επισήμως η αστυνομία, γιατί δεν υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Να, τώρα λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικό είναι να πάει καλά.